Πάμε στην κουβέντα μα. Πάμε στην καλεσμένη μα. Πάμε στην καλεσμένη μα, την εκλεκτότατη μα καλεσμένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι, κυρία Αθηνά Σφακάκη, περιμέναμε πολύ καιρό για να τα πούμε. Είχαμε πολλέ αφορμέ, αλλά τούτη εδώ που μα δόθηκε τώρα είναι μοναδική. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σα. Στη δημοσιοποίηση ενός μνημείου, θα μου επιτρέψετε να πω, mm. που είναι ο Ναό του Αγίου Ευμενίου στην Φορτέτσα. Εν πολύ άγνωστος. Εν πολύ άγνωστος. Να σας πω ότι και εγώ δεν ήξερα mm. πολλά. Mm. Δηλαδή, τώρα και με αφορμή την παρουσίαση και την αυριανή εκδήλωση, έκανα και εγώ τη μελέτη μου. Πολλά δεν τα ήξερα. Mm. Για να, μην... να μου επιτρέψετε να σας πω ναι. ότι. Ε, ο, ο πατέρας Πέτρος, ο εφημέριος της Φορτέτσας, ε, μεταξύ των διαφόρων εμπνεύσεων του, είναι και η γνωστοποίηση, η διάδοση ε, του παρελθόντος της Φορτέτσας ως ένα χω, ως χώρος ο οποίος έχει ένα πολύ βαρύ παρελθόν Ακριβώς. ιστορικό, το οποίο δεν είναι γνωστό. Ε, μου ζητήθηκε από τον πατέρα Πέτρο να συντάξω ένα σύντομο ε, προκειμένου να αναδειχθούν ε, τα δύο ιστορικά ε, θρησκευτικά κέντρα της Φορτέτσας. Ο παλιός ναός και ο πρώτος συνοριακός ναός της Φορτέτσας που είναι ο Άγιος Ευμένιος αφιερωμένο mm -hmm. αφιερωμένος στον Άγιο Ευμένιο τον επίσκοπο Γορτίνη. Μισό λεπτό τώρα. Όχι τη Εθιά. Όχι. γιατί όχι. Γίνεται, υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα με αυτό. Ακριβώ και επιμένω, επιμένω ε, ο Άγιο Ευμένιο, ο επίσκοπο Γορτίνη, ε, σύμφωνα με του βολανδιστέ, έζησε στο δεύτερο ήμιση του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Mm -hmm. ε, πληροφορούμεθα από τα δύο συναξάρια mm -hmm. και από τα μηνιαία της ακολουθίας του ότι υπήρξε ε, ενάρετος ελεήμων Χριστός ότι μετέβη στην Θηβαΐδα της Αιγύπτου ε, όντας σε μεγάλη ηλικία Όπου απεστάλλει ε, για, ε, προκειμένου να ε, ε, ζήσει ο Ιεροκύρκα, ίσω ε, σε κάθε περίπτωση είναι ένα ερωτηματικό το γιατί εστάλλει τόσο ηλικιωμένο στην θηβαϊδα της Αιγύπτου, όπου και εκεί απέθανε. Mm -hmm. Το σκήνομα του απεδόθη στη Κρήτη και τάφει στο όρο πλησίων του σημείου που έχει ενταφιαστεί mm -hmm. ο Κύριλος, Επίση, προκάτοχος του επίσκοπο Γορτίνη. Πού είναι αυτό το σημείο. Το όρο Ράξο, Ράξος είναι ένα τμήμα του ορεινού αγγού των Αστερουσίων, δυτικά τη Οδηγήτρια. Αυτά τα πράγματα. Αυτά ήθελα λοιπόν. Βέβαια, τα το Άγιο Όρο τη Κρήτη. Θα ήθελα Δέν, να σημειώσετε ότι ε, στον Άγιο Ευμένιο, τον Επίσκοπο Γορτίνη, αποδίδεται η εισαγωγή τη λατρεία του Αγίου Μινά του Αιγυπτίου. Αγίου Μινάς ναι. στην Κρήτη. Ο Άγιος Μινάς ουδέποτε ήρθε στην Κρήτη. Α, σωστά. Είναι Αιγύπτιος. Έζησε, μαρτύρησε τάφη στην Αίγυπτο. Σωστά. Ε, το 1907 λοιπόν στην Φορτέτσα ναι. αποφασίζεται η οικοδόμηση του ναού που τμήματα του ρέουν στην οθόνη. Mm -hmm. ε, ο ναός λοιπόν του Αγίου Ευμενίου του Επισκόπου Γκορτίνης δύο χρόνια διήρκεσε η οικοδόμηση του ναού. Ε, ο οποίος Άρα είναι τα φυρανίξη, σταυρικός μετατρούλου το 1909, τρούλου, το 1909 mm. επί ε, Ευμενίου Ξηρουδάκη, Μητροπολίτη ιρακλίου <laughs> ε, στην οθόνη σας ρέουν διάφορες εικόνες ε, από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ναού. Στη βάση του κοδονοστασίου υπάρχουν τρία λιθόγλυπτα. Στο κεντρικό διαβάζουμε δεύτε λάβετε φως». Εδώ στην οθόνη βρίσκεται μία εικόνα από το ένα από τα δύο παράθυρα και δείτε λίγο γύρω από το άνοιγμα του παραθύρου υπάρχουν διακοσμητικά που παραπέμπουν στα ξυστά της χείου, στα ξυστά που απαντώνται και χαρακτηρίζουν το πυργί της χείου. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του των... κατασκευαστή. Ίσως κάποιος τεχνίτης, mm. κάποιος από τους ε, ε, ανθρώπου που είναι mm. στην κατασκευή, να είχε την ε, εμπειρία αυτή των ξυστών της ΧΙΟΥ. Mm. Τώρα βλέπουμε το Κοδονοστάσιο και τα τρία λιθόγλυπτα στη βάση. Ε, εδώ στην οθόνη είναι το, ε, η ζώνη ε, του Δωδεκάορτου, ε, επί του οποίου υπάρχει μια εικόνα, ε, είναι ένας άγγελος και δίπλα του μια ανθρώπινη μορφή. Mm -hmm. Ο άγγελος ε, δείχνει στην ανθρώπινη μορφή μια πόλη ε, επί της οποίας υπάρχει η επιγραφή Νέα Ιερουσαλήμ. Νέα Ιερουσαλήμ. Προφανώς είναι μεταφορά ε, ότι ο άγγελος δείχ, υποδεικνύει τη Νέα Θρησκεία, τη, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εδώ τώρα φαίνονται αυτά που Προς, παραπέμπουν στα ξυστά της Χίου. Ε, ο Ευμένιος Ξηρουδάκης, ο Μητροπολίτης Ηρακλείου. Πετρόχτιστος είναι. είναι. Ναι, ναι. Και ε, αυτές οι φωτογραφίες είναι προσφορά ε, του ρεπόρτερ ε, Στέφανου Ραπάνη. Ε, εδώ έχουμε τα θυρανίγματα του mm -hmm. ναού, στα οποία εικονίζονται ο Απόστολος Πέτρος και Παύλος. Ο Παύλος σηκωνίζεται ως εμπίγνων μία μεγάλη ρομφέ, ένα μεγάλο ξύφο στη γη. Και ο Πέτρος σηκωνίζεται να κρατεί δύο κλειδιά, mm -hmm. στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Ε, στην προηγούμενη διαφάνεια ήταν η ζώνη του δωδεκάορτου mm -hmm. του ναού. Είναι μια ε, σύνθεση πέντε εικόνων. Ε, οι οποίε εικόνε εντελώ στοιχεία είναι και επίκαιρε, διότι έχουμε ε, στην πρώτη εικόνα ε, την, ε, τον κενό τάφο, έχουμε την αποσφράγιση του τάφου, έχουμε την ε, αποκαθήλωση, έχουμε μετά την ανάληψη και ε, στον νότια κατάληξη του τέμπλου είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, κυρία Σφακάκη, εγώ νιώθω ότι είμαι σε ξενάγηση αυτή τη στιγμή. Αν μου πείτε ξεναγώστε. Χαίρομαι. είναι σαν να το βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη εκκλησία ουσιαστικά είχε εγκαταλειφθεί. Θέλω να πω, όχι ρίχνοντας σε μορφή σε οποιονδήποτε, ίσα ίσα. δείτε λίγο τον άγγελο που ήταν στην προηγούμενη φωτογραφία. λοιπόν, ουσιαστικά επειδή έτσι κι αλλιώ ο ιερέα τη Εκκλησία ήταν πολύ μεγάλο και συνταξιοδοτηθεί. ή ε, Ήταν ναι. σχεδόν και... Θέλω να πω και σε αυτό το κομμάτι πρώτον ότι είναι ένα απίστευτο κάλο εκκλησάκι. Ναι. σε ένα απίστευτο κάλος, ναι. σε μια απίστευτη κάλο τοποθεσία. Έχεις Μα, πια το, το, είναι φεγγάρι. Φεγγάρι, είναι το τοπονίμιο. Το τοπονίμιο η θέση που οικοδομήθηκε ο ναό, είναι φεγγάρι. Έχεις Όλο το Ηράκλειο απ' σ' άκρη έχει. πιάτο, μπροστά στα μάτια σου έχει. να το βλέπεις από εκεί. Και, και είναι ε, βόρειο-δυτικά του περίβολου του ναού, ε, είναι ε, η βόρειο-δυτική βόρειο -δυτική πλευρά του Οθωμανικού οχυρωματικού ιστού. Mm -hmm. Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό που θέλα, ε, ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα ξέρουμε τη Φορτέτσα ως ένα προάστιο, ε, του Ηρακλείου. Ναι. Όμω δεν ήταν απλά ένα προάστιο του Ηρακλείου. Η Φορτέτσα έχει απίστευτη ιστορία Βεβαίως. που χάνεται στα βάθη πραγματικά και κανείς μας δεν την ξέρει. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι στην αυριανή εκδήλωση θα μιλήσω για τον Ναό του Αγίου Ευμενίου και τον Άγιο Ευμένιο παραθέτοντα βιογραφικά στοιχεία από το έργο του αείμνηστου Θεοχάρη Δετοράκη. Mm. Οι, οι, Άγιοι τη πρώτη Βυζαντινή mm. περίοδου τη Κρήτη και η περί αυτών φιλολογία. Συγγνώμη, σα διακόπτω να πούμε λίγο που είναι η εκδήλωση αύριο. Είναι στη, στην, στη αίθουσα, αίθουσα, αίθουσα εκδηλώσεων τη Ενορία τη το απόγευμα. Έτσι. Εξήμιση το απόγευμα. Yeah. Ε, το που θα ακουστεί αύριο στη Φορτέτσα είναι ένα απόσπασμα μιας εκτενέστερης διαλέξεως, η οποία φέρει το τίτλο Φορτέτσα, το Οθωμανικό παρελθόν, στη σκιά του χριστιανικού παρόντος. Mm -hmm. ε, αυτή η διάλεξη ε, δίδει όλη την διαδρομή της φορτέτσας Από την δημιουργία της ε, οθωμανικής εγκατάστασης Βέβαια γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει ερευνητικέ ανασκαφές στην περιοχή Και έχουν αποκαλυφθεί κάποια ε, προϊστορικά αμυνοϊκά ευρήματα mm -hmm. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα και εκτενή ε, ευρήματα και θέσεις για να μιλήσουμε mm -hmm. ξεκινώντας λοιπόν από το 1645 yeah. συγγνώμη ε, οι, οι Τούρκοι αποβιβάζονται στα Χανιά mm -hmm. μέχρι το 1647 σαρώνουν όλη την Κρήτη υπό τον τελή Χουσέιν mm -hmm. φτάνουν μέχρι τη Σιτία οργανώνουν το Αιγαίλαιτιον της Κρήτης και mm -hmm. μένει α, α, ελεύθερη η Κάντια το ηράκλειό μα. Επιστρέφει στρατιά, περικυκλώνει την Κάντια και στρατοπεδεύει στο γιόφυρο. Mm -hmm. Σύντομα όμω, ε, διαπίστωσαν ότι οι θέσει δεν ήταν ασφαλείς και πρόσφοροι για τα σχέδιά του, ε, προκειμένου να βομβαρδίζουν την Κάντια και να την αλώσουν και μεταφέρθηκαν στον Μαραθίτη. <laughs> Εκεί οικοδόμησαν το φρούριο και ε, μέσα σε αυτό το φρούριο οικοδόμησαν και τζαμιά με μεγαλύτερο το τζαμί το οποίο αφιέρωσαν στον Σουλτάνο Ιμπραήμ mm. ο οποίος ή επί ημερών του απεφασίστη η του απεφασιστη η καταληψη της Κρήτης ε, λίγους μήνες πρώτου ε, 1669 πρώτου Σεπτεμβρίου του 1669, του Σεπτεμβρίου mm -hmm. του 1669 ε, όταν πλέον ο αρχιστράτηγο των Τούρκων ήταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τον Τελή Χουσέιν τον μετακάλυψαν στην Κωνσταντινούπολη και τον αποκεφάλισαν. Κανατομή. Διότι <laughs> θεωρήθηκε ότι σπαταλούσε το χρόνο ε, χωρίς να επιτυγχάνει την άλωση. Ναι. Τον αντικατέστησε λοιπόν ο Αχμέτ Φεϊζάλ Όταν ο Αχμέτ Φεϊζάλ διέβλεψε ότι ε, επίκειτο η άλωση της Κάντια. Ε, διέταξε την ολοσχερή καταστροφή της εγκατάστασης στη Φορτέτσα. Οπότε γιατί αυτό δεν έχουμε γιατί, τίποτα. Γιατί, δεν τίποτα. Πρώτον, διότι ήθελε να δώσει το μήνυμα στους πολεμιστές του ναι. ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο να μπουν στην Κάντια. Δεύτερον, δεν ήθελε η θέση αυτή να αποτελέσει... Ε, θέση, Εγκατάσταση ενετών, ίσω ή κάποιον που μελλοντικά θα ήθελαν να εδρεωθούν εκεί και να επιχειρήσουν να τον μιμηθούν εις κατάληψη του χάνδακα πλέον. Ναι, στρατηγικά ακούγεται πολύ λογικό βεβαίω. Βεβαίως, ναι. Και μετά από λίγα χρόνια, ρηπόθηκε εντελώ η εγκατάσταση παρά το ότι έχουμε αναφορές ότι. Το υδραγωγείο που περνούσε από τη Φορτέτσα α, α, ανήκε και ονομάζεται ο ιδιοκτήτης. Ε, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων στη Κρήτη, στη Φορτέτσα εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Και η έκταση του ναού του Αγίου Ευμενίου, που είναι ο πρώτος χριστιανικός ναός, που είναι ένας μικρός ναός, mm -hmm. σταυρικός, με τα τρούλου, αλλά πολύ μικρός, mm -hmm. καταδεικνύει και το ισχυρόν του πληθυσμού της Φορτέτσας στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, εμάς ε, μας ταξιδέψατε, <laughs> μας μαγέψατε. Εγώ... Και όποιο έχει την ευκαιρία, α πούμε, αύριο στι 18.30 ή στι 18.30 ναι. Στην θα, αίθουσα... θα χαρώ πάρα πολύ στην αίθουσα εκδηλώσεων τη Ενωρία τη Φορτέτσα. Εγώ θέλω να σα πω ότι ε, έχω εντάξει την ξενάγεση στη Φορτέτσα στα προγράμματά μου. Mm. Ε, όσοι φορεί και σύλλογοι έχουν ήδη ξεναγηθεί είναι ενθουσιασμένοι. Mm. Και αυτό που εμένα με συγκινεί είναι η υποδοχή των κατοίκων τη Φορτέτσα. Διότι ξεκινούμε από τον ε, Ναό του Τιμίου Σταυρού, προχωρούμε βορειοδυτικά, πηγαίνουμε στον Άγιο Ευμένιο, ανεβαίνουμε στο Χαμάμ, προχωρούμε περιφερειακά του, ο, ο, του Οθωμανικού Χειροματικού Ιστού ε, και, και όλοι οι κάτοικοι μας καλοδέχονται, μ, μας υποδέχονται, μας προσκαλούν, χαίρονται που, που ξένοι επισκέπτονται τη φορτέτσα και ακούνε. Για τον τρόπο. Και χαρήκαμε, κυρία Σπακάκη, που σα είχαμε δώσει. σήμερα. Και εγώ χάρηκα πολύ κοντά σα. Σα ευχαριστώ πάρα Σα ευχαριστώ και εγώ για, την για, την για το Για για τον πολιτισμό του, για την ιστορία του και τη διάδοση του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και εσεί συμβάλλετε με τον τρόπο σα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. <laughs> και σε εσά επίση.